Έντονη δυσαρέσκεια προκαλούν στον Πρωθυπουργό κινήσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που στην πράξη αμφισβητούν το δικαίωμά του στον ανασχηματισμό καθώς και η μη τήρηση των συμφωνιών από τις τάσεις. Η ανακοίνωση των 53 να ταχθούν στο πλευρό του Πάνου Σκουρλέτη στην αντιπαράθεση του Υπουργού Ενέργειας με τον Αλέξη Τσίπρα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως όχι μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου, όχι μόνο στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και εκτός αυτού καθώς αμφισβητούνται στην επόμενη του συνεδρίου βασικές στρατηγικές της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος. Την ίδια στιγμή ο Πάνος Κουρλέτης που λαμβάνει μηνύματα συμπαράστασης από κομματικά στελέχη αλλά και από πρόσωπα από όλη τη χώρα αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων σε εσωκομματικό πόλο αμφισβήτησης της τροφής της κυβέρνησης ιδίως μετά το συνέδριο σε μια προσπάθεια ταχείας ολοκλήρωσης της αξιολόγησης προκειμένου να συμφωνηθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και η χώρα να εισέλθει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο μέτωπο των τηλεοπτικών αδειών, σύμφωνα και με πληροφορίες, στην χθεσινή τέταρτη κατά σειρά διάσκεψη ολοκληρώθηκε από τον εισηγητή της υπόθεσης Σύμβουλο Επικρατείας, κ. Παπαγεωργίου, η πρότασή του υπέρ της συνταγματικότητας του νέου νομοθετικού πλαισίου και της διαδικασίας για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών. Η άποψη αυτή φαίνεται να είχε ορισμένους υποστηρικτές, αλλά αρκετοί ήταν και εκείνοι που έθεσαν προβληματισμούς και ερωτήματα ή φάνηκε να διαφωνούν ευθέως με την υπέρ της συνταγματικότητας θέση. Ωστόσο, από το σύνολο των τοποθετήσεων δεν φαίνεται να προκύπτει ένα ξεκάθαρο προς το παρόν αποτέλεσμα για το ποια άποψη θα είναι αυτή που τελικά θα υπερισχύσει. Η κυβέρνηση θα τηρήσει και είναι υποχρεωμένη να τηρεί πάντα και το Σύνταγμα και τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει και δεν πρέπει να γίνει και διερωτώ με αν κάποιοι το εισηγούνται κιόλας στο δημόσιο διάλογο, mm-hmm. είναι να συντάσσουν τις διατάξεις τα δικαστήρια. Δεν μπορεί τα δικαστήρια να συντάσσουν τις διατάξεις και να γράφουν τους νόμους. Τους νόμους τους συντάσσει, τους γράφει, τους ψηφίζει η εκλεγμένη Βουλή. Πάντως, οι συνεχιζόμενες με αμύωτη ένταση πολιτικές παρεμβάσεις και πιέσεις που ασκούνται με διαρκείς δηλώσεις, ακόμα και με τρόπο συγκεκαλυμμένο, που όμως φροντίζουν να στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχουν προκαλέσει όχι μόνο έντονο εκνευρισμό, αλλά και απογοήτευση στη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην διάσκεψη 28 δικαστών, 25 εκ των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου, που προς το παρόν περιορίζονται σε ήπιους σχολιασμούς περί ανοριμότητας του πολιτικού κυρίως κόσμου να περιμένει σιωπηλά και χωρίζουν θυσίες στην τελική κρίση. Περισσότερα κανάλια, περισσότεροι εργαζόμενοι, περισσότερα λεφτά στα δημόσια ταμεία και περισσότερη διαφάνεια των οικονομικών των καναλιών. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε στον πρόεδρο της Βουλής. Την κάνουμε και σε όλους τους άλλους αρχηγούς. Με δεδομένο ότι έχει δοθεί πολύ ευρεία δημοσιότητα και πρόκειται ασφαλώς και για ζήτημα μεγάλης σημασίας, δεν μπορείς να το πεις και επιτυχία. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αυτονόητο ότι θα γίνει απολύτως σεβαστή και προφανώς ανάλογα με την κρίση, κάποιο επιχείρημα θα κερδίσει και κάποιο επιχείρημα θα χάσει. Έτσι, δεν είναι. Εντάξει, έτσι δηλαδή, γίνονται αυτά. Σε, δεν μια, είναι, σε, μια, σε μια δικαστική διαδικασία υπάρχει ηπηθής και νικητής. Την ίδια ώρα, την υπολοιπόμενη δόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης του Τρίτου Ελληνικού Προγράμματος Διάσωσης, αποφάσισε να εκταμιεύσει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Eurogroup, η εκταμείευση 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελείται από δύο μέρη. 1,1, το οποίο έχει εγκριθεί μετά την πλήρη εφαρμογή του συνόλου των 15 προαπαιτούμενων από τις ελληνικές αρχές και πρόκειται να εξυπηρετηθεί για την εξυπηρέτηση του χρέους. Ένα επιπλέον 1,7 δις ευρώ μπορούν πλέον να εκταμιευτούν μετά από αξιολόγηση της εκαθάρισης των καθαρών καθυστερούμενων οφειλών από την Ελλάδα, ενώ η σημερινή απόφαση για την εκταμίευση των 2,8 δις είναι ένα σημάδι πως οι Έλληνες σταθερά σημειώνουν πρόοδο στη μεταρρύθμιση της χώρας τους, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM Klaus Rengling.